Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων για το 2012 έχει οργανώσει τρία συμπόσια από τις ομάδες ειδικών του. Έχει οργανώσει σήμερα, βρισκόμαστε εδώ για το συμπόσιο της αθλητικής διατροφής. Ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι δεν έχει προσεγγιστεί επαρκώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Γενικότερα βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο την τελευταία δεκαετία και σε άλλες χώρες του εξωτερικού προσεγγίζεται από τους διαιτολόγους. Μια μεγάλη ανάγκη που ερχόμαστε και εμείς να καλύψουμε με εξειδικευμένες παρουσιάσεις από συναδέλφους. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο συμπόσια στην Αθήνα, ένα για την διαχείριση σωματικού βάρους και ένα για την κλινική διατροφή. Και μια μεγάλη διημερίδα που θα κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, που θα περιλαμβάνει όλες αυτές τις θεματικές ενότητες σε ένα διήμερο συμπόσιο. Από εκεί πέρα για φέτος επίσης έχουμε οργανώσει για την εβδομάδα διατροφής, που είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται αναδιετία του Συλλόγου για τα θέματα που αφορούν το κοινό και ενημερωτικές δραστηριότητες για το κοινό. Έχουμε οργανώσει εκδηλώσεις που θα αφορούν την προώθηση του πρωινού, όπως και γενικότερα της ισορροπημένης διατροφής. Είναι μια χρονιά το 2012 με αρκετά μεγάλο και βαρύ, θα έλεγα, προγραμματισμό, αλλά και πολύ ενδιαφέρον σε έναν χρόνο που δεν έχουμε συνέδριο, να μπορέσουμε να μοιράσουμε τις δυνάμεις μας σε διάφορα ζητήματα. Θεωρώ ότι σήμερα η μερίδα πήγε πολύ καλά, σαν μια πρώτη προσέγγιση στο γεγονός ότι είχαμε περίπου 200 συμμετέχοντες. Ήταν πολύ θετικό. Είναι και μια καλή μαγιά για τις επόμενες εκδηλώσεις που έχουμε να κάνουμε. Πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που κατέδειξαν και τον ρόλο του διαιτολόγου μέσα στην ομάδα υποστήριξης του αθλητή και την αξία της διατροφής στην καθημερινή άσκηση αλλά και στον πρωταθλητισμό, και είδαμε και τις ειδικότερες ανάγκες όπως έχουν οριστεί από τους συλλόγους διαιτολόγων του εξωτερικού, της Αμερικής, του Καναδά και το Αμερικάνικο Κολέγιο Αθλητιατρικής, τις ειδικότερες ανάγκες σε επίπεδο διατροφής και επίπεδο συμπληρωμάτων διατροφής που πρέπει να καλύψουν οι αθλητές. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις που έχουμε οργανώσει για φέτος θα έχουν την ίδια επιτυχία, θα έχουν το ίδιο ενεργό ενδιαφέρον και την ίδια ζωντανή συζήτηση όπως και η σημερινή. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ραντεβού και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων.